που λέτε. Σε αυτή τη σεξι μεσογειακή χώρα που αντιλαλούν τα βουνά, οι λόγγι σπαρταράνε, υπάρχει μια πόλη. Γεμάτη φλογερούς εραστές και θερμές γυναίκες. Οι οποίοι μονίμως έχουν το νου τους στο σεξ. Ω, έλα αγάπη μου. Αλλά στο τέλος, πάνε για ψάρι. Ρε φράγμα που σαλεύει, ε! Ορίστε, τίποτα άλλο θέλουμε? Τι δίνετε, ε? Μπαρμπούνι ολόφρεσκο, σαργό που σπαρταράει, τσιπούρα λανιάρικη και ό,τι άλλο μας ζητήσετε. Την ομορφιά μας, τα στοιχεία μας, το τηλέφωνό μας. Θα πάρω μόνο τα ψάρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Έχεις τρελάνει κόσμο, έχεις τρελάνει κόσμο, έχεις σούπερ λουξ γειτονιά, ε, κολονάκι γίναμε. Έχω γάβρο, έχω Λούτσο Χαλκίδας, παρακαλώ. Ότι έβλεπες γκουζγκούνι όλη τη νύχτα. Χάσε με, ρε Μιτσάκη, δεν θα τελειώσω ποτέ με αυτή την κουλή έρευνα. Έτσι είναι τα lifestyle έντυπα στην πρώτη γραμμή της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Με θέματα φωτιά. Ο πιο μαλάκας μαθητής ήσουν εσύ στην τάξη? Το καλό το παλικάρι ρίχνει κέρατο με χαρί? Δείξε μου τα μπράτσα σου να σου πω ποιος είσαι. Τι τίτλο έβαλες? Αθήνα σεξουλόπετρα. Τις μάνες της καμάρι. Γεια σου, ρε Μπίλη, με τις βλακίες σου. Ναι, ωραία, πες μου εσύ λοιπόν. Εγώ σου λέω το θέμα συνολικά. Αθήνα και σεξ. Πόσο σεξ είναι αυτή η πόλη, πού το κάνουν οι Αθηναίοι, πόσο συχνά το κάνουν, πες μου εσύ τίτλο. Καλημέρα, τη γυναίκα μου. Τι κάνετε? Καλά, εσύ σπίτι δεν έχεις? Όχι, μου έχει κατσικωθεί εδώ πέρα όλη τη νύχτα. Κάνει αμπειλή θέμα για το περιοδικό και κάνουν κι όλοι άλλοι μαζί. Θέλω τα μισά λεφτά. Τι είναι αυτά, ρε τσόντα, βλέπετε 11 η ώρα το πρωί? Έχουμε μαραθώνιο από χτες. Γκουζγκουνιάδα. Αυτό είναι το τέλος της λογικής. Πόσο χρόνο το κάνετε για πρώτη φορά? Να μη σε νοιάζει. Να μη σε νοιάζει. Στα 14. Στα 19. Κάνουν συχνά σεξ οι Αθηναίοι? Δεν εννοείται. Δεν βλέπεις εμάς. Από το ένα κρεβάτι σκονόμαστε, στο άλλο την πέφτουμε. Ναι. Έλα, θεία μου. Τι σκυλιά? Όχι, κάτι στην τηλεόραση παίζει. Πού να έρθω? Τώρα. Ναι, τα ξέρω το σοβαρά σου, θεία μου. Ναι, καλά, αργότερα. Γεια. Κλείστο, ρε Μπίλη, αυτό το πράγμα. Ησυχτήρ πια. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Πότε κάνετε σεξ για τελευταία φορά? Εννοείς μόνο μας ή με τη συμμετοχή κάποιου? Εγώ πριν από τις εκλογές. Πλάκα κάνεις. Ναι, μίλησε γυναίκα φλόγα. Εγώ, αγάπη μου, είμαι μονογαμική. Μέχρι να ερωτευτώ άλλον και να ξεπεράσω τελείως τον Ηλία, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ωραία. Περίμενε εδώ το τσουλιμπίκου στο Πεκίνου για να λειτουργήσεις. Να σου πω κάτι, αυτά τα ψάρια τι είναι? Δεν πιστεύω να έρθεις πάλι τις βλακίες με τον Ηλία. Τα πήρα γιατί με υπνώτισαν. Καθόντουσαν εκεί ήσυχα πάνω στον πάγο και με καλούσαν. Αγόρασέ με, αγόρασέ με. Μοιράζει, εγώ το παθαίνω συνέχεια με τα ρούχα. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου, ρε γαμώτο. Όλοι για τον ψυχίατρο είσαστε. Και πάρα αυτά τα ψάρια από εδώ πέρα, μπορώ να τα μυρίζω. Ρε παιδιά, έχω τρελαθεί με τον καινούργιο ιδιοκτήτη του ψαράδικου στη γειτονιά μου. Ψαράς θανατηφόρος. Η επιτομή του ψαρά. Ο λόγος για να κόψει το κρέας. Α, ο ψαράς υπνώτησε, όχι τα ψάρια. Και είσαι και μονογαμική, τρομάρα σου. Εννοείται, εικαστική είναι η προσέγγιση. Εξάλλου θα μπορούσατε να γκομενίσετε με ένα ψαρά. Εννοείται. Τι κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να έχεις με ένα ψαρά? Λοιπόν, παιδιά, πάω γιατί έχω αργήσει την εκπομπή. Συγγνώμη, τον Γκουζγκούνι, τι τον θες στην έρευνα? Το πρότυπο του Έλληνα εραστή. Έτσι είναι το πρότυπο του Έλληνα εραστή? Βάστα αντίχοδα, σπρώξε γερά. Φρίκι.
Το σεξ, αγόρι μου, θέλει συνέστημα, έμπνευση, στυλ, σιωπές, υπαινιγμούς. Όχι, άντε, άντε, όλα στη μούρη. Σεξι. Υπέροχη φωτογράφηση. Μπράβο. Σεξι, δυναμικό, σαφές το μήνυμα. Θα σκίσει μακριά. Δική μου ιδέα ήταν. Α, το ξέρω. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Έχεις μεγάλες προοπτικές. Να κλείσετε την πόρτα και να πετάξετε τα ψάρια κάτω στις γάτες. Να, ο τίτλος σου. Δεν πας για ψάρεμα. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Τα τραγούδια, τα άκουσες. Πα. Μόλις είδα τραγουδίστρια, μου ήρθα μέσα στο μυαλό το εξώφυλλο. Είναι μοντέλο, κοπέλα. Α, σκέφτηκα και τίτλο. Δεν με εξουσιάζεις πια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εσύ, παιδί μου, είσαι απολύτως μέσα στο πνεύμα της ελληνικής δισκογραφίας. Θέλεις να πουλήσεις? Πουλά αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό τους. Σεξ και εξουσία. Υπάρχει πιο εμπορικό προϊόν από το σεξ? Υπάρχει πιο δυνατό αφροδισιακό από την εξουσία? Εγώ το είχα πει. Τότε γιατί δεν έγινε? Δεν είναι δικό μου θέμα η λάθος συνεννόηση. Πρώτο! Γεια σας, γεια σας. Να είμαστε κι εμείς 12 η ώρα το πρωί σε μια Αθήνα που έχει τα νεύρα της. Για να καλυμάρουμε λιγάκι. Γουρλιάζει. Κάναμε λάθος συνεννόηση με τον Γιώργο και δεν άφησε κανείς playlist. Α, καλά. Γλυσάει από το πρωί με όλα. Νομίζω ότι με τις αλλαγές παίζεται και το δικό του κεφάλι και τον έχει πιάσει άγχος. Σου άκουσες τίποτα? Αγοράστηκε ο σταθμός? Τον είδα το πρωί με κάτι τύπου στο γραφείο του. Ιώνα, θα κάνεις μια εκφώνηση? Ναι, ναι. Πάμε. Και 12 η ώρα δεν είναι πρωί, είναι μεσημέρι, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Είχε γίνει και έτσι. Τι να έχει γίνει? Εδώ μέσα όλοι κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Και μετά έρχονται σε μένα και μου λένε λύστο. Αφού εσύ όλα μπορείς να τα λύσεις. Εννοείται ότι μπορώ. Πάντα χρειάζεται ένας άντρας στο σπίτι. Μητσάκι. Όχι, όχι, σοβαρά το λέω. Πριν που περνούσα από το γραφείο σου και χτύψεις με δύναμη το χέρι πάνω στο γραφείο μου, έκανες πολύ σεξι. Δεν το ξαναχτυπάς άλλη μία να ανάψω θέματα. Είσαι μεγάλος. Να σου πω. Έλα. Πού περίπου είναι το σημείο G? Και τι? Θες να πας Σαββατοκύριακο? Τι σημαίνει καλό μου παιδί? Έχω γνωρίσει μια τύπισσα. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει στο κεφάλι της. Την πρώτη φορά που τη γνώρισα σε ένα μπαρ, ήπια με τον άμπακο. Φιλιόμασταν όλη τη νύχτα. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σπίτι της. Και εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό. Δεν είχε όρεξη να κάνει σεξ. Ήθελε απλώς να τη τσινήσει. Να τη τσινήσει? Πλάκα μου κάνεις. Δεν ξέρει τι είναι το τσιτσίνισμα. Το τσιτσίνισμα είναι όταν θέλεις να κάνεις νάζια, να παίξεις, να νιώθεις ωραία, να κουπείς τη μυτίτσα σου, τη μυτίτσα του άλλου, να πεις χαζομάρες. Έξω και η τρυφερή προσφώνηση, τσιτσίνι και τσιτσινάκι. Και τότε να βγαίνετε έξω με μάνιουαλ, για να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Να γράφετε πάνω, σήμερα δεν είμαι για σεξ, μόνο τσιτσίνισμα. Να διαβάζουμε κι εμείς, να κανονίζουμε την πορεία μας. Ναι, αλλά την κυνήγησες επειδή δεν σου κάτσε. Δεν την κυνήγησες? Την κυνήγησα. Είμαστε μαζί 2 εβδομάδες. Την κουστάρω πολύ, είναι δυναμική, ανεξάρτητη, πολύ σεξι. Το έχουμε κάνει σε όλα τα σημεία της πόλης, μεθυσμένη, ξεμέθυστη. Στο αυτοκίνητο, στο λικαβιτό, στο σανσέρ. Φοβερό σεξ. Χαρά στο κουράγιο σου, ρε. Μεγάλος άνθρωπος. Και ξαφνικά, χτες το βράδυ μου είπε κάτι και με έστειλε. Γιατί οι άντρες νομίζουν ότι δεν πειράζει αν δεν έρθουμε σε οργασμό? Τι εννοούσε? Ότι είσαι μεγάλο γαϊδούρι. Για πες παρακάτω. Ήθελα να σου πω ότι ορισμένες φορές όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Τι εννοούσε? Ότι της αρέσουν τα προκαταρκτικά, you know, τσιτσίνισμα. Σου είπε και τίποτα άλλο ή την έπεσε για ύπνο? Όχι, μου είπε. Η γυναική ανατομία
είναι κάπως πολύπλοκη. Τι εννοούσε? Αυτό ακριβώς που κατάλαβες. Πάρε φακό και ψάχνε. Ινδιάνα Τζόουνς, κυνηγώντας το σημείο G. Σύμφωνα με έγκυρες στατιστικές, το σημείο G για τους άντρες είναι ό,τι και το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Ένα άπιαστο όνειρο. Κάτι που άμα το κατακτήσεις, σφύρα μου κλέφτηκα. Βασιλάκη! Θεία! Βασιλάκη! Θεία! Βασιλάκη! Βασιλάκη! Θεία! Βασιλάκη! Θεία! Εδώ, εδώ! Πλάκα κάνεις! Όχι, αλήθεια! Τι αλήθεια ρε θεία, τι δουλειά έχεις την τέρατσα, πώς ανέβηκες εκεί πάνω! Πώς θα σε κατεβάσω τώρα, αρέθια, πρέπει να φωνάξω την πυροσβεστική. Σταμάτα να φωνάς και έχω πολύ τα νεύρα μου. Χωρίζω με τον πύρονα και έσπασε και η σκάλα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έλα. Γεια σου, αγόρι μου και από κοντά. Γεια σου, θεία μου, τι χαμπάρια. Εσύ τι γίνεσαι, αδυνάτησες. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με, κιχ, δεν θέλω τσιμουδιά. Κατεβαίνω πρώτος και ακολουθεί σιγά-σιγά, θα σου κρατάω τη σκάλα. Μου έφερες και ψαράκια, έτσι. Ναι, είναι ειδικά ψαρία. Τα γυρίζουμε γύρω-γύρω σε όλη την Αθήνα χέρι με χέρι. Θεία, αυτό που έκανες σήμερα ήταν απαράδεκτο. Δεν είσαι καθόλου σοβαρή. Βασιλάκη, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Ξέχασες ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός εδώ μέσα. Είχα ανέβει στην ταράτσα να την καθαρίσω. Είναι πάλι καλά που έχεις και το κινητό μαζί σου. Συγγνώμη, από πότε έχεις κινητό μαζί σου? Τώρα το πήρα. Το έχω πάρει για να τσεκάρω. Κάθε πότε θα μου στέλνει μηνύματα αυτός. Ορίστε. Σήκωσε το. Σήκωσε το. Αυτός ήταν πάλι. Γιατί δεν το απαντάς καλέ του ανθρώπου? Είμαστε σε διάσταση. Εγώ πάντως το ξεκαθάρισα. Του είπα σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι πάρα πολύ σοβαρός απέναντι μου, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι αυτό. Αν συνεχίσεις έτσι όλη την ώρα τηλεόραση, θα κάνω κι εγώ τα σχέδιά μου. Γιατί τέλος πάντων κι εγώ έχω τις ανάγκες. Και ενώ η θεία Καραμέλα έλεγε τον πόνο της, στο μυαλό του στριφογύριζαν άλλα. Τι έλεγα τώρα? Έλεγες για τη σχέση που πάει από μόνη της. Εγώ σου λέω τα προβλήματά μου και σένα το μυαλό σου αλλού. Θεία, εδώ καίγεται, άντε να μην πω τι καίγεται. Λοιπόν, λέγε παρακάτω. Ο Βίρουνας βλέπει συνέχεια τηλεόραση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπός σου να διαφορεί για τις ανάγκες σου. Να μην ασχολείται μαζί σου. Πώς να ασχολείται μαζί σου, ρε θεία? Να έρχεται κάθε πρωί να σε νευροκατεβάζει την ταράτσα? Είμαι κλιτοριδική. Στο μεταξύ, στη γειτονιά της Έλλης, όλη τη βδομάδα, το τσιτσίνισμα πήγε σύννεφο. Την Τρίτη... την Δετάρτη... την Πέμπτη... Παρασκευή και ξανά την Παρασκευή. Συγγνώμη, τα ξέχασα. Μήπως είσαι ματιασμένη? Όχι, είμαι πολύ αφηρημένη. Δεν πειράζει, είσαι ωραία γυναίκα και σε συγχωρούμε. Εδώ συγχωρέσαμε τον κόκκαλη που έδιωξε το Ριβάλτο. Τότε μύρισε. Μύριζε κάτι ανάμεσα σε τσιπούρα λανιάρικη και σε γνήσιο αρσενικό. Όλες ξέρουμε ποιο. Αυτό που υδρώνει τη φανέλα. Που έκανε τις μαμάδες μας να λιώνουν για τον Γιώργο Φούντα και τον Νίκο Κούρκουλο. Τρελαθεί μαζί σου. Μα θα ακούς κάμερα. Τα σε πάει και τα ξέρε. Έχεις τρελάνει τελείως.
εκεί, ανάμεσα στις καραβίδες και στους ασταχούς, το αθώο τσιτσίνισμα έγινε οι 9,5 εβδομάδες. Σε μια πιο θαλασσινή εκδοχή. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Αύριο το πρωί θα φέρω πέρκα ολόφρεσκη. Μονόλ λαβέ. Ωραία. Θα το έχω υπόψη μου. Γεια. Ωραία. Η θεία Καραμέλα είναι κλειτοριδική. Ο Άρης ψάχνει το σημείο G. Η Έλλη θα το κάνει με τον ψαρά. Και μετά εσύ με ρωτάς αν η Αθήνα κάνει σεξ. Εδώ και εγώ τα πατώματα. Μόνο εγώ δεν βλέπω φως. Ναι, γιατί βλέπω εγώ. Πρόσεξε τις ρίζες, παρακαλώ. Μου έδειξε τις πέρκες και μου είπε μονόλ λαβέ. Ακούσα και μονόλ. Τι ήθελες να σου πει ο άνθρωπος, ψαράς είναι, δεν είναι Μαρία η Χούκλη. Και σένα τι σε νοιάζει. Συζήτηση θα ανοίξετε. Σεξ ατόφιο χωρίς μουγιου μουγιου. Έτσι. Σεξ και τέλος. Ούτε γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Ούτε τι εννοούσε με αυτό το μήνυμα. Ούτε αγωνία για το τι σκέφτεται, τι θα γίνει μετά, πότε θα ξαναβρεθούμε. Ακριβώς. Σεξ παραδεισένιο και αναζωογονητικό. Σαν πρωινή βουτιά στα καταγάλανα νερά της αμοργού. Πάει, αυτή το έχει χάσει τελείως. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται το one night stand. Εμένα πάντως μου έχει λείψει και λίγο αίσθημα. Ρε παιδιά, με πλησιάζει και τρέμω σύγκορμη. Μήπως ξαναπαθαίνω κρίση πανικού. Όχι. Άλλο παθαίνεις, αλλά έχει χάρη που είσαι του ποιοτικού και δεν θέλω τώρα να σε αναστατώσω. Εσύ, Μπίλη, τι έγινε, τελείωσες με την έρευνα? Αυτή η έρευνα δεν τελειώσει ποτέ. Πόσα άτομα άραγε να κάνουν σεξ αυτή τη στιγμή? Ενώ ολόκληρη η πόλη κεγόταν από το πάθος, εγώ καθόμουν σπίτι και βαριόμουν που ζούσα. Ο ωραίος Φλόρος, άλλος ένας άντρας που έπεσε ξερός από τη φιλικότητα και τη φιλέτσα. Ωραία, Φλόρε. Ναι. Πώς από τα μέρη μας? Με έπιασε μια κρίση μαζοχισμού και είπα δε λέω στο Μιτσάκι, μήπως έχει όρεξη να μου ξαναχώσει καμιά κλωτσιά στο καλάμι. Σοφά έπραξες. Θα ήθελα να σε ξαναδώ. Κι εγώ. Πάμε για φαγητό την Κυριακή? Όχι, 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 όχι για φαγητό. Ας δοκιμάσουμε το ποτό αυτή τη φορά. Με βρίσκεις έξι? Ναι, εσένα και τον Κώστα Καραμάλη. Γιατί ρε Άρη? Γιατί μια γυναίκα πρέπει να εκπέμπει θηλυκότητα, πρόκληση. Να τη βλέπεις και να θες απ' τη μία να της αστράψεις ένα χαστού και απ' την άλλη να την ξαπλώσεις στο πάτωμα. Και εγώ τι εκπέμπω δηλαδή? Μόνο το πρώτο. Σιγά ρε, θα σκίσεις κανένα δάχτυλο. Α, αυτό εννοώ. Σιγά ρε, σκίσεις κανένα δάχτυλο. Στρίψε και τη μουστάκα σου. Πες μου κάτι, κυνήγασε το θέμα σου και άσε με πέρα. Το πράγμα το κυνήγι δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι το σημείο G? Καγκουρό, να πηδάει από το ένα μέρος στο άλλο. Κοίταξε, τη μια εβδομάδα είναι στη μύτη, την άλλη εβδομάδα είναι στο αυτί, την τρίτη πηδάει στο δόντι. Είναι άστατος χαρακτήρας το σημείο G. Και να σου πω και το άλλο. Αφήστε μας να σας κυνηγήσουμε. Περισσότερες από εσάς είστε επιθετικές, ευνουχιστικές. Πάω κάθομαι σε ένα μπαρ. Έρχονται και μου την πέφτουν. Σε λίγο θα μας λέτε καλημέρα και θα μας πιάνετε και τον κόλο. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι μια γυναίκα, όσο δυναμική και να δείχνει, έχει ανάγκη το παραμύθι. Αν μην είναι να έρθω σπίτι σου και να με περιμένεις με τα προφυλακτικά στο κομμωδίνο, αντίο σας. Άρη, θα αφήσω τις λίστες στο γραφείο σου. Έχω βάλει και μερικά ελληνικά μέσα. Λοκομόντο, παλίρια, τέτοια. Okay, ωραία. Μα τι διάολο, τη λίστα του Σίντερ φτιάχνουμε. Μας κουβαλάς εδώ πέρα σαβατιάτικα, δεν πληρώνεις και υπερορίες. Πώς με βουλίτσα από το καφέ σου? Αχ, τον όλο χάλια είναι. Για να ξαναβγάλει λίγο έξω τη γλώσσα σου.
Του σκουλερεί τη γλώσσα δεν είναι σεξι. Σεξι μπορεί να είναι. Σε συγκεκριμένες στιγμές. Φιλικό με τίποτα. Άμα είναι, τα φτιάχνω και με τους Μετάλλικα. Τι γελάς, τι γελάς. Γυαλίζει το μάτι μας να δούμε κάμια φουσκίτσα, λίγο κουτάκι. Πάει και γυμώτα η ώρα. Με τα στρικάκια που βγαίνουν από το παντελόνι. Πρόκληση. Τώρα είναι της μόδας τα μποξεράκια που εγώ προσωπικά τα βρίσκω πολύ σεξι και πολύ βολικά. Ναι, και δεν ενοχλούν. Άσε μας, Μιτσάκι. Καρτής. Πάει στο ποδήλατο. Όχι, λέω να καθίσω εδώ, να με πας εσύ. Οκ. Okay. Ξέρεις τι είναι σεξι. Μια κοπέλα με μείνει πάνω σε ένα ποδήλατο. Σεξι είναι το βαθύ ζεστό γέλιο των ανδρών. Ο Πέτρος Κωστόπουλος με ο Σάκης Ρουβάς. Κάτι με αφιτερό και αρενοπό. Ο Αντώνιο Παντέρας 10 χρόνια πέντε. Μια γυναίκα με Black & Decker και ζαρτιέρες. Υπουργό Μαστροκώστα. Ένας άνδρας που ξέρει το σημείο G δεν είναι το κουμπί του ασανσέρ. Ο Χρήστος Λούλης. Ο Τσε Γκεβάρα. Το στόμα του Μικ Τζάγκερ. Για να βαγίσεις το νησί του Lost μαζί με τον Τζόνι Ντεπ. Θέλω να καλέσω τον ψαρά σπίτι μου. Πώς θα το πω? Ψαρά, έλα στο σπίτι και φέρει και τη συναγρίδα σου. Τι να βάλω? Το τιμημένο βρακί με το γουνάκι. Τρελάθηκες? Αυτό το βρακί είναι δυσίωνο. Είδες τι έγινε την άλλη φορά? Αυτή, αγαπητό μου παιδί, είναι η οδός αιώλου, παμπάλαια οδός. Ξεκινάει από κάτω χαμηλά και φτάνει μέχρι την πλάκα. Και δίπλα είναι ο πεζόδρομος της Αγίου Μάρκου. Για να σου δώσω να καταλάβεις, εδώ είναι η παλιά αγορά της Αθήνας. Γάμα, το δεν πήρα και μια φωτογραφική μηχανή. Το καλό μέσα στον βορειό προαστείο είναι ότι μπορεί να σας πλάει κανείς συνέχεια μωρί και εσείς τα χάσκετε. Εδώ είναι η Βαρβάκιος αγορά. Εδώ είναι το μοναστηράκι. Πω. Σιγάρε, παιδί της πόλης. Μου ανακαλύψατε και την Ελαφώνησο και την κάνατε Μύκονο του εναλλακτικού μου. Γυρνάει το μάτι με κάτι τέτοια. Δεν τίποτα, θα σου περάσει. Θα πίνεις πολλούς χυμούς. Γεια σου, Άρη. Γεια. Γεια. Κάτσε. Μπα, δεν θα κάτσω. Έχω κάτι δουλειά στο κέντρο. Πρέπει να περάσω και από την Ελευθεροδάκη να πάρω κάτι. Ακαδημίας είπαμε. Όχι, η Πανεπιστημίου, όπως ανεβαίνει στην Αιώλη, στο τέρμα της. Εντάξει, δεν έχει το σημείο G, θα το βρεις. Καλώς σου, παιδιά. Ωραίος ο Άρης. Καλός είναι. Μαγκές, αύριο θα βγω με τον ωραίο Φλόρο. Ξέρω κάτι. Κάτι έχει αυτός ο τύπος με ιντριγκάρει. Θες το μυστικό? Όχι, σεξ από την πρώτη φορά. Μη σου πω ούτε καν τη δεύτερη. Ρε παιδιά, αυτά τα λέγανε οι γιαγιάδες μας. Αφήστε μας να σας κυνηγήσουμε. Και δηλαδή τι να κάνω? Όμα μου ήρθε. Θέλετε να σου πω τι έκανε μια φίλη μου? Τι εννοείς φίλη σου, από πού και ως πού? Έλα μωρέ, καμιά ηλίθεια θα είναι. Αφού εσύ δεν έχεις άλλες φίλες εκτός από εμάς. Σκάστε και ακούστε. Λοιπόν, αυτή γούστερε πάρα πολύ αναγκόμενο, αλλά δεν ήθελα να το κάνω την πρώτη φορά, έτσι ήθελα να το χτίσει το θέμα. Για να σιγουρευτεί ότι θα συγκρατηθεί, τι έκανε? Πήγε στο ραντεβού με αξίριστα πόδια. Καλό, όταν λέμε αξίριστα, εννοούμε αξίριστα, όχι αστεία. Μια εβδομάδα στρίχα. Γιατί μια εβδομάδα στρίχα, μου λες? Εδώ έχω τα πόδια του Γκάλι. Και τι έγινε με τη φίλη σου? Έπιασε. Αυτό να κάνεις. Ό,τι και να γίνει, θα σκέφτεσαι ότι θα κατεβάσει το παντελόνι σου και θα αντικρίσει τα ωραιότατα πόδια του Γκάλι. Αχ, να σας δείξω κάτι. Τι είναι αυτό? Δαχτυλίδι δονήσεων. Το βάζει στο τζουτζούνι σου και αυτό κουνιέται. Φοριέται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Το βρήκες? Όχι, μα καρκαλάει. Αυτή είναι η δουλειά του. Συγγνώμη, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν τέτοια πράγματα. Βεβαίως. Αυτό το αγόρασε ένας όριμος κύριος για τη φιλενάδα του. Το βάλε μάλιστα και στη συσκευασία δώρο. Να σας φέρω κάτι πριν σου προλάσω. Σας κάπου σας ξέρω. Ναι, είμαι ο ταξιτζής που συναντηθήκαμε τις προάλλες που λέγαμε για το γουνάκι. Τι μου κάνετε? Το φόρεσε τελικά η φίλη σας? Το φόρεσε και πρόκοψε. Αλλάξατε δουλειά? Είμαι σε φάση αναζήτησης και δοκιμάζω να δω τι μου πάει. Καταλάβατε. Θέλω να κάνω καριέρα. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε. Χωρίς να το θέλω, άκουσα τη συζήτηση προηγουμένως και συμφωνώ απολύτως με τους φίλους σας.
Ο άντρας θέλει το θηλυκό να το βλέπει σαν απόρθητο κάστρο. Θα γράψω και ο Μπαλζάκ στο συμβόλαιο γάμου. Θα δίνεις ένα, θα υπόσχεται 20. Το έγραψε, ε. Αυτά οι παλιοί τα παίζανε στα δάχτυλα. Λοιπόν, μην το συζητάμε. Αυτό που σας λέει η φίλη σας θα κάνει. Νίκος Γκάλης, εγγύηση. Εκείνο το Σάββατο το μεσημέρι, όλοι τρέχαμε να προλάβουμε. Εγώ τα καταστήματα ρούχων με θηλυκότητα. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm cheated. You're right. Ο Άρης στα βιβλιοπωλεία. I'm rolling down the stairs too drunk to fuck. Κάτι ολόφρεσκες πέρκες. Ποιος μου μόνο μια οδός. Και ο Μπίλι γενικός. Άντε, καλή ψυχή. Ένα σούσι. Ένα τσιντόνι. Τι έγινε λοιπόν? Κάτσε να κάτσω σε απόσταση πολλής, να με πετύχεις και πιο εύκολα. Αχα. Θα μου το χτυπάς πολύ καιρό αυτό? Εσύ ξέρεις ότι κάνω πλάκα και εγώ ξέρω ότι έχεις χιούμορ. Θέλεις σήμερα να λέμε μόνο την αλήθεια? Okay, ρώτα. Γιατί δεν ξαναπήρες τηλέφωνο? Την επόμενη μέρα έφυγε για το Μιλάνο, για ένα συνέδριο ιατρικής. Μετά γύρισα, μετά σκέφτηκα να σε πάρω, αλλά δεν σε πήρα. Ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια, παρά είσαι ζωντανή για μένα. Έχω συνηθίσει άλλο στυλ γυναικών. Σαν ποιο δηλαδή? Περιποιημένη αλογοουρά, κλασικά χρώματα, μαλακά παπούτσια. Που πίνουν μόνο εφιαλωμένο νερό. Ακριβώς. Που έχουν σπουδάσει κάτι σαν marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων. Και μόλις παντρεύονται, αφήνουν πάντα τη δουλειά. Που το καλοκαίρι τους αρέσει να κάνουν ιστιοπλοεία και να πηγαίνουν στον μπάλου σε κοκτέιλ. Και που νομίζουν ότι η going through είναι η σημερινή Sex Pistols. Να σου πω, ποια είναι η πιο κλισέ ατάκα που σου έχει πει ένας άντρας? Φοβάμαι τη δέσμευση. Εσένα, γυναίκα? Σε βλέπω σαν φίλο. Τι ξέρεις? Από εδώ, από τα μαγαζιά. Σου αρέσει? Όχι. Δεν μου αρέσουν οι γυναίκες που ψάχνονται και που δείχνουν συνέχεια τόσο πολύ διαθέσιμες. Τι εννοείς? Κοίτα γύρω σου. Είσαι αυστηρός τύπος. Ναι, είμαι. Αλλά τελικά ξαναπήρα τηλέφωνο. Γιατί, αλήθεια? Γιατί θυμήθηκα κάτι απαλό που μυρίζει όμορφα. Το λαιμό σου. I feel so unsure. Ας τα μένω χειρονομικό. Εννοείται πως ήθελα κι εγώ. Αλλά κάτι μέσα μου με συγκρατούσε. No
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τρολιάνει αυτό που φοράς. Δεν με λυπάς από το μαγοράκι. Όχι. Καλά κάνεις. Ούτε κι εγώ θα σε λυπηθώ. Είναι αυτό. Πού τον βρήκες αυτό το σκύλο? Και τελικά με παράτησε και πήγε με τον άλλο. Τους είδα μια μέρα που βγάζαν βόλτα το κοπρό σκυλό του. Ίδιος με αυτόν είναι. Πάρ' το, σε παρακαλώ, να μην το βλέπω. Αγόρι μου, πήγαινε μέσα. Το ξέρω, οι άντρες δεν κλαίνε. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή. Και πάνω που άρχισα να το ξεπερνάω. 5 μήνες τώρα παλεύω. Α, και εσύ? 2 ώρες μετά, αφού έμαθε όλη την ιστορία του προδομένου ψαρά, της προδότρας συζύγου και του σκύλου Σοσία, η Έλλη ξαναθυμήθηκε τον αρχικό στόχο της βραδιάς. Η ζωή είναι μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας περάσουμε λίγο καλά. Το δικαιούμαστε. Τι είναι αυτό? Μην δίνει σημασία. Είναι το παιχνίδι του σκύλου. Συγγνώμη, Ελλάδα. Δεν μπορώ. Μην ανησυχείς. Θα το πετάξω. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Πώς να σου το πω, όταν παίρνει πρωτοβουλία η γυναίκα, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ξενερώνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι? Με το αριστερό χέρι οδηγώ και με το δεξί ξυρίζω το πόδι μου. Ξύρισα και λίγο κάθισμα κατά λάθος. Πού το βρήκες το ξεραφάκι? Στο περίπτερο, ευτυχώς είχε. Και τώρα πού πας? Σπίτι μου. Και ο άλλος? Σπίτι μου κι αυτός, με τη μηχανή. Όλοι σπίτι μου πάμε. Αυτός, εγώ και τα πόδια του Γκάλι. Κοίτα μωρέ, μην κόψεις καμιά κτίρια με το ξεραφάκι και κουμάλα. Πήγαινε σπίτι να ξέρεις τι σαν άνθρωπος με νερό ξαπούνι. Δεν έχω ξεραφάκι στο σπίτι μου. Τελείωσε. Ούτε νερό έχω. Το κόψανε σήμερα το πρωί. Φαίνεται ότι κάνω κάτι έργο. Κλείνω. Σε βλέπω τα σειρά σκυμμένη. Τι έπαθες, έχασες κάτι? Θες να σε βοηθήσω, θες ένα φακό? Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Μπροστά στη δυσκολία της κατάστασης, έκανα μια ίστατη προσπάθεια να σύρω τα τριχωτά πόδια μου στο μαντρί τους και να στείλω τον ωραίο φλόρο στο σπίτι του. Αλλά... Φεύγω. Όχι, δεν φεύγεις. Αχ, όχι, όχι στο λαιμό. Γιατί? Και μετά τι έγινε? Έγινε ότι είσαστε τελείως ηλίθιοι και οι δύο. Μια του σουσιμιά αυτό με πέρασε και τελείως μόγκολο ο άνθρωπος. Λέγε, ναι. Καπείς. Μην μιλάτε και οι δύο μαζί. Έλλη, με σένα τι έγινε?
Α, ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Χάθηκε μέσα στη νύχτα σαν το Λούκι Λουκ. Τυχερή είσαι. Εμένα έμεινε. Και μετά τι έκανε? Τίποτα. Πήγε να φέρει τις πρώτες βοήθειες. Άνοιξε και τη βρίσκει και δεν είχε νερό. Μεγάλα ρεζίλια. Ωραιότατα. Είχαμε κι άλλα. Το νόμο του Μέρφη το ξέρετε. Είσαι παράξενο, κορίτσι. Γιατί το λες αυτό? Ποιος είναι 2 ώρα το πρωί? Άσε, θα πάω να ανοίξω εγώ. Συγγνώμη για την ώρα. Είμαι η κοπέλα που μένει δίπλα. Τη Δήμητρα θέλω. Έλα, τι έγινε, συμβαίνει κάτι? Έχω μεγάλο πρόβλημα και δεν σε βρίσκω όλη τη μέρα. Σε ψάχνει και ο διαχειριστής. Δεν έχουμε νερό. Α, ναι, το είδα και εγώ το πρωί. Έχουμε κοινή εγκατάσταση. Παλιά τα διαμερίσματά μας ήταν ένα. Πόσους μήνες έχεις να πληρώσεις το νερό? Δεν είχαμε συνεννοηθεί ότι θα πληρώσω το νερό και θα μου πεις? Αφού είδα ότι έκαναν έργα το πρωί. Δεν ήταν έργα. Ήρθαν και σφράγισαν την παροχή. 1000 συγγνώμη, το ξέχασα τελείως. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Έχω να ξυπνήσω και πολύ πρωί. Και έτσι εκείνο το βράδυ κανείς δεν βρήκε αυτό που έψαχνε, εκτός από τον Ινδιάνα Τζόουνς, που επιτέλους ανακάλυψε το πράσινο διαμάντι. Teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Wah, 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 wah. Help me, tiger, I don't know what to do. Κάτι. Τι μωρό, θέλεις κάτι? Ναι. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Σ' αγαπώ. Βιάζομαι. Βιάζομαι πολύ. Πρέπει να περάσω νωρίς από το σταθμό. Έχω και ταξίδι σήμερα. Ταξίδι? Τι ταξίδι? Ταξίδι στο κέντρο της γης. Και άμα τον ξαναδείς, γράψε μου. Λίγες μέρες μετά, η Έλλη γοητευμένη από τη ρομαντική ευάλωτη πλευρά του ψαράτης πήγε να τον βρει. Καλημέρα. Τι έγινε? Σήμερα δεν θέλω ψάρια. Ήρθα για να σε δω. Και εκείνος μετανιωμένος που άφησε να φανεί η ρομαντική πλευρά του, αποφάσισε να αποκαταστήσει την εικόνα του. Σε σκέφτομαι συνέχεια. 2 μέρες τώρα δεν μπορώ να πάρω το μυαλό μου από τις βυζάρες σου. Άισιχτήρ κάφρε! Αλλά και η Εθνική Ελλάδας δεν τα πήγε καλή. Αφού ο ωραίος Φλόρος εξαφανίστηκε για καμιά εβδομάδα, το τηλεφώνησε. Ναι. Τι κάνεις? Γεια σου, Μητσάκη. Μου λες κάτι εσύ? Στον πλανήτη των ωραίων φλόρων, τα αγόρια εξαφανίζονται έτσι ξαφνικά μέσα στη νύχτα και ποτέ πια κανείς δεν ξανακούει αυτά. Θα σε έπαιρνα κι εγώ, αλλά έπηξα από τη δουλειά. Τι κάνεις το βράδυ? Δεν ξέρω, είπαμε με την αδερφή μου μήπως πάρει τον ανιψιό μου και περάσουμε αργότερα το βράδυ από τους γονείς μας. Αν αρχίσουν και μπλέκονται στα λόγια του κόμενου μανάδες, αδερφές και ανίψια, κλάφτα. Οκ, λοιπόν, την αλήθεια. Τη ξενέρωσες. Ας το πούμε να το ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον. Όχι, 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 όχι. Καθόλου, απλώς έχω πάρα πολύ δουλειά. Και τότε εκείνος είπε την κλισέ ανδρική κουλαμάρα. Και δεν είμαι και σε φάση για δέσμευση. Κι εγώ απάντησα με την κλισέ γυναικεία κουλαμάρα. Εντάξει, μωρέ, κι εγώ έτσι κι αλλιώς σε βλέπω σαν φίλο. Και τελικά μόνο η θεία Καραμέλα έδωσε μια απάντηση της προκοπής στη μεγάλη έρευνα για το αν οι Αθηναίοι κάνουν σεξ. Τα ξαναβρήκαμε.
Του έδωσα άλλον ένα μήνα καιρό και εκείνος μου χάρισε ένα δακτυλίδι. Μπράβο, Βίρονα. Καλά Στέφανα, λοιπόν. Αστιέδεσαι, είναι μεγάλος για μένα. Ο άντρας πρέπει να είναι σαν τη γρανίτα. Άγριος και δροσερός. Εμένα μου λες. Λέτε να μην ξανακάνουμε σεξ ποτέ πια στη ζωή μας. Εννοείται. Και θα βλέπουμε τσόντες ως τα βαθιά γεράματα. Με τα μπουσγούλι. Θα στα πτυχώ, θα σμπρώξω γερά. Ένας από τους τρεις μας όφιλε να σπάσει την καρδιά. Καλησπέρα, τι κάνετε, ε? Όχι, τι έγινε. Χαίρετε. Πώς βρεθήκατε εδώ, μένατε κοντά? Όχι, δουλεύω. Αυτή τη βδομάδα είμαι συνοδός σκύλων. Αχ, τι ωραία δουλειά. Αχ, τι γλυκιά, πώς τη λένε, ε? Αφήστε τα, είναι μεγάλη ιστορία. Από κουτάβι ακούει συνέχεια μια λέξη από το αφεντικό της και τώρα νομίζει ότι τη λένε έτσι. Πώς? Ξεπέτα. Ο σκύλος μου βρήκε το άλλο του μισό. Ξεπέτα. Να μην ρωτήσω τι γίνεται με τα θέματά σας. Ξεπέτα, κάτσε ήσυχα. Μα όχι, μην ρωτήσετε, αφήστε το καλύτερα. Κατάλαβα. Καλά κρασιά εύχομαι. Επίσης. Γεια. Γεια. Γεια σας, Ξεπέτα. Γεια σας. Ωραία ονόματα έχουν τα σκυλιά σε αυτή την πόλη. Καριόλης, Ξεπέτα. Λέω να πάρω κι εγώ ένα σκύλο. Αλήθεια, και πώς θα τον βγάλεις? Δε γαμείς που δε γαμείς. Ποιος το ανακάλυψε αυτό? Έφτιασε αίμα για να παρκάρω. Ο Μπίλι. Ποιος το ανακάλυψε? Καλά δεν φαίνεται ποιος το ανακάλυψε. Ρίξε μια ματιά στο στυλ, στην ιδιαιτερότητα του χώρου, στην περιπεκτική διάθεση της διακόσμησης και θα δεις ποιος το ανακάλυψε. Σκλάβι του lifestyle γίνατε. Και εσύ, και εσύ. Κρεμιτσάκι, καλά δεν είσαι και το λουτσίπα. Τι? Κάθεσαι τόση ώρα και μας αραδιάζεις μπουρδες και στο μεταξύ φοράς γκέτες με τον Τζε Κεβάρα. Ακού γκέτες με τον Τζε Κεβάρα. Να τις δει και ο πατέρας μου να ξαναμπεί για bypass. Πρώτα-πρώτα αυτή η μόδα είναι προπέρσινη. Γκέτες στα χέρια. Με νοιάζει, εγώ δεν ακολουθώ τη μόδα. Φτιάχνω.